Αναδύθηκε και πάλι από τον βυθό το χωριό Σφεντήλη, στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη, με τις εικόνες να φωτογραφίζουν το σκηνικό ανοβρίας λόγω της έλλειψης των οπτώσεων στο οροπέδιο Λασιθίου. Η ιδίη στάθμη μειώθηκε αισθητά, ενώ οι διαθέσιμες ποσότητες αγγίζουν μόλις τα 12 εκατομμύρια κυβικά νερού. Η στάθμη έχει κατέβει 11,5 μέτρα. Η πληρότητα του είναι στο 47%. Σε ταμιευτήρα, δηλαδή, που η χωρητικότητά του είναι 25,3, έχουμε εκατομμύρια κυβικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 12 εκατομμύρια κυβικά. Τα κυβικά λοιπόν αυτά υπακούν για ένα χρόνο υδροδότηση Ηρακλείου και στο Ιωνικό. Δεν έχει βροχές, δεν έχει ενοπτώσεις. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Ο καιρός αλλάζει, να δούμε πώς θα πάμε. Έχει πέσει η στάθμη του. Το φράγμα του Αποσελέμη είναι στο 50% της πληρότητας. Δεν έχει κατέβει καθόλου νερό από τον Αποσελέμη ούτε από την σύραγγα του οροπεδίου Λασιθίου, εφόσον δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις και ούτε χιονοπτώσεις. Κανονικά έπρεπε να είχαμε χιόνια και να έχουμε και βροχοπτώσεις για να έχουμε μια σχετική πληρότητα. Εικόνες που δεν θυμίζουν σε τίποτα τις περσινές, με τις τεράστιες ποσότητες νερού στο ταμιευτήρα, αλλά και τα εντυπωσιακά πλάνα από την υπερχείληση του φράγματος στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε υπερχείληση τέτοιες μέρες. Αν δεν βρέξει το οροπέδιο, αν δεν έχουμε χιόνια, δεν θα έχουμε νερό, επάρκεια νερού για ίδρυυση, ούτε για άρδευση. Περιμένουμε λοιπόν με χαρά τις βροχές και ευχόμαστε να μην είναι ακραία τα φαινόμενα. Φέτος οι ποσότητες στο φράγμα Ποσελέμη επαρκούν μόνο για ένα χρόνο, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να σχεδιάζει τη λήψη μέτρων από τον επόμενο μήνα, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για να συνεχιστεί αυτό μέχρι αρχές Φεβρουαρίου, θα υπάρχει συζήτηση με τις ΔΕΙΑ, καταναλωτές ΔΕΙΑ, προκειμένου να βρούμε το πλάνο μείωσης των ποσοτήτων.